47 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σε πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας, η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας προσέρχεται στον χώρο του Ιδρύματος για να αποτίσει τιμή στη μνήμη των αγωνιστών κατά της δικτατορίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, αφού κατέθεσε στεφάνι, έκανε δηλώσεις. Το Πολυτεχνείο μας διδάσκει ότι η δημοκρατία απαιτεί αρετή και θυσίες. Μας υπενθυμίζει ότι οι νέοι είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας. Ο φετινός εορτασμός γίνεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Το μήνυμα ωστόσο που εκπέμπει μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες είναι καθολικό. Στεφάνι κατέθεσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για το μήνυμα της εξέγερσης στο πλαίσιο των συνθήκων που βιώνουμε. Το διαχρονικό αίτημα για ελευθερία συμπληρώνεται από την υπευθυνότητα, την οποία όλοι πρέπει να δείξουμε για να βγούμε πιο ισχυροί αλλά και πιο ενωμένοι από αυτήν την πρωτοφανή περιπέτεια.